για να το απαντήσουμε αυτό το θέμα που είναι κρίσιμο, θεωρούμε γύρω από κάθε σώμα ένα σφαιρικό χώρο, τον οποίο τον ονομάζουμε βαρυτική σφαίρα, σας το έδειξα στην αρχή, όπου η ακτίνα της σφαίρας ισούται με τη μάζα του σώματος. Άρα η μάζα είναι το ανοιγμένο μήκος του βαρυτικού της κύματος. Σε αυτή την περίπτωση, από την σχέση αποδεικνύεται ότι στην επιφάνεια κάθε βαρυτική σφαίρας και ανεξάρτητα από τη μάζα που υπάρχει στο εσωτερικό της, αν υπάρχει 1 κιλό, 100 κιλά η μάζα της γης ή η μάζα του ήλιου, στην επιφάνεια της βαρυτικής σφαίρας το πεδίο ταχυτήτων είναι πάντα σταθερό και ίσον με τζέρι. Σε όλες τις βαρυτικές σφαίρες. Και όταν λέμε πεδίο ταχυτήτων, εννοούμε δύο κάθετες ταχύτητες. Άρα, η συνισταμένη των δύο ταχυτήτων είναι ρίζα 2G. Και διαπιστώνουμε ότι τελικά η βαρυτική ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια που δίνει η μάζα στην επιφάνεια της βαρυτικής της σφαίρας από τον τελευταίο τύπο. Ότι είναι κινητική ενέργεια. Και αυτή η κινητική ενέργεια αποτελεί την ενεργειακή σταθερά του χώρου. Τη βαρυτική ενέργεια. Λόγω αυτής της κινητικής ενέργειας θα ασκείται πίεση στην επιφάνεια της βαρυτικής σφαίρας και επομένως κατακόρυφη δύναμη σε κάθε σημείο της επιφάνειας. Βλέπετε το σχήμα. Οι δυνάμεις είναι κατακόρυφες με φορά προς το κέντρο και βλέπουμε γύρω-γύρω την βαρυτική σφαίρα που είναι ο τελευταίος δακτύλιος. Μέχρι τώρα ίσως δεν είχαμε προσέξει ότι η κινητική ενέργεια, αν τη μάζα την μετατρέψουμε σε όγκο επί την κοινότητα, τότε το γινόμενο του όγκου επί την ταχύτητα είναι, έχει μονάδες πίεσης. Άρα είναι πίεση στον όγκο της σφαίρας. Και αυτό, άμα το αναλύσουμε, είναι δύναμη επί την απόσταση. Ένα παράδειγμα εφαρμογής στο ηλιακό μας σύστημα. Πρέπει λοιπόν η βαρυτική σταθερά, δηλαδή το πεδίο ταχύτητων επί την απόσταση, να είναι σταθερό. Το πεδίο ταχύτητων είναι η δύναμη που ασκείται. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στην απόσταση που είναι ο Ερμής, το πεδίο ταχύτητων είναι μεγάλο. Άρα το γινόμενο δίνει ένα εμβαδόν το ροζ του. Στη θέση που είναι η Γη, επειδή είναι μικρότερη η απόσταση, επειδή είναι μεγαλύτερη η απόσταση, είναι μικρότερο το πεδίο ταχύτητων. Πάλι το γινόμενο είναι σταθερό και βεβαίως στην απόσταση που είναι ο πλανήτης Δίας είναι πολύ μεγάλη απόσταση, αλλά είναι μικρό το πεδίο ταχύτητων. Οπότε το γινόμενο ΒΚ τετράγωνο επί R, δηλαδή πεδίο ταχύτητων επί την απόσταση, είναι πάντα σταθερό. Εάν λοιπόν σε έναν κόν η βάση του κόνου θεωρήσουμε ότι είναι το πεδίο ταχυτήτων και το ύψος του κόνου είναι η απόσταση από τον ήλιο, τότε διαδοχικά οι πλανήτες σχηματίζουν την εικόνα μιας περιστρεφόμενης σβούρας. Δυστυχώς είχαμε και νούμερα εκεί τα οποία δεν μπορούν να μας το αποδώσουν σήμερα. Συμπέρασμα. Το πεδίο ταχυτήτων υφίσταται σταθερά και αέρα σε κάθε σημείο του χώρου και άρα επενεργεί ακαρία πάνω στο υπόθεμα μάζας που τυχόν θα βρεθεί σε συγκεκριμένη θέση. Επομένως, επιλύεται και αυτό το ζήτημα της φυσικής. Κάθε σώμα που αφήνεται ελεύθερο να πέσει θα αποκτά την επιτάχυνση της θέσης του χώρου που βρίσκεται κάθε στιγμή, ανεξάρτητα από τη μάζα. Αφού είδαμε ότι η επιτάχυνση είναι πεδίο συγκροτήτων επί την απόσταση. Άρα, σε συγκεκριμένη απόσταση η επιτάχυνση εξαρτάται μόνο από το πεδίο συγκροτήτων του χώρου και όχι από τη μάζα του υποθέματος. Έτσι, η προσομοίωση του πεδίου βαρύτητας ως μιας αθέατης ελαστικής μεμβράνης που καλύπτει τον σφαιρικό όγκο των ουρανίων σωμάτων και όποιο σώμα πάει να σηκωθεί το επαναφέρει στην αρχική θέση ισορροπίας του, μπορεί να αντικαταστήσει σαν μοντέλο το παραδοσιακό μοντέλο του αθέατου σκηνιού που η μία μάζα τραβούσε την άλλη. Να δούμε λίγο το θέμα της βαρύτητας, όχι μόνο
στον κόσμο των ουρανίων σωμάτων, αλλά και στον μικρό κόσμο. Και να δούμε αν η θεμελιώδη συχνότητα που σας παρουσίασα νωρίτερα έχει κάποια σχέση με την πυρηνική δύναμη ή αν η βαρυτική δύναμη έχει κάποια σχέση με την πυρηνική δύναμη. Θυμάστε ότι στην επιφάνεια μιας βαρυτικής σφαίρας, ανεξάρτητα από τη μάζα, το πεδίο ταχυτήτων είναι σταθερό, είναι τζε. Άρα, όσο μικραίνει η μάζα, δηλαδή μικραίνει ο παρονομαστής, η επιτάχυνση στην επιφάνεια θα μεγαλώνει. Εδώ βλέπουμε τις βαρυτικές σφαίρες, βλέπουμε τι γίνεται στο εσωτερικό, δεν θα πω σε λεπτομέρειες να μην σας κουράσω. Μέσα σε μια βαρυτική σφαίρα υπάρχουν άλλοι χώροι που έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως είναι η πρότυπη σφαίρα, η θεμελιώδη σφαίρα, που όλες αυτές συνδέονται με μια συγκεκριμένη μαθηματική σχέση, αλλά δεν θα πω σε αυτά. Θα πω μόνο εδώ για να δείξω ότι, όπως είπαμε, το πεδίο σχολείου το καθορίζει πάντα η πυκνότητα. Αυτός είναι ο κυρίαρχος παράγοντας. Άρα, οι βαρυτικές σφαίρες έχουν συνήθως πυκνότητα στα ουράνια σώματα μικρότερες από το ένα. Υπάρχει ένα σώμα, πολύ μικρό, μόλις 488,6 γραμμάρια, λιγότερο από μισό κιλό, που αποτελεί την πρότυπη βαρυτική μάζα. Σε αυτή τη βαρυτική σφαίρα υπάρχουν τρεις χαρακτηριστικές ιδιότητες. Είναι βαρυτική σφαίρα, άρα στην επιφάνεια έχει πεδίο τετήτων τζε. Η πυκνότητα είναι ένα, άρα το πεδίο σχολητήτων είναι το θεμελιώδες. Και ταυτόχρονα, σε αυτό το σώμα μέσα, η μάζα συμπίπτει και με την ακτίνα και με το κόμμα. Αριθμητικά, η μάζα αυτού του σώματος, ο όγκος αυτού του σώματος, είναι ίσως με την ακτίνα. Μπορείτε να δείτε εδώ την απόδειξη. Έτσι, το 4 πυρομιδέντρο, επειδή το 4 απαιτεί της ρομιδέν τετράγων ίσως με 1, ο όγκος είναι ίσως με την απόσταση. Και είναι ίσως και με τη μάζα. Όγκος, ακτίνα και μάζα είναι ταυτόχρονα το ίδιο. Θα έλεγα ότι αυτό το σώμα δίνει και ένα νόημα στις διαστάσεις. Γιατί στο κάτω μέρος, δεν θα το αναλύσω τώρα, παρατηρούμε ότι αρχικά οι τρεις διαστάσεις μεταπίπτουν σε μία. Αν εξώσουμε τον όγκο στην τρίτη, άρα πάμε σε 9 διαστάσεις μεταπίπτει στις τρεις και συνέχεια ξαναμεταπίπτει στη μία. Άρα έχουμε, σαν έχουμε διαστάσεις του χώρου ανακυκλούμενες οι οποίες αναπαράγονται μέσα αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό αποτελεί ένα άλλο θέμα προς συζήτηση. Κάθε λοιπόν σώμα μπορεί να γραφτεί σαν πολλαπλάσιο αυτής της πρότυπης βαρυτικής σφαίρας. Και την επανέφερα γιατί. Την επανέφερα γιατί η ενεργειακή της σταθερά είναι 3,26 επί 10 στη μείον 11 και αυτό είναι μία τιμή αναφοράς. Όλες οι βαρυτικές σταθερές οποιοδήποτε άλλο σώματος είναι πολλαπλάσια αυτής. Θα λέγαμε εδώ ότι σαν να έχουν μία βάτιση της βαρυτικής ενέργειας. Πράγματι, ένα οποιοδήποτε σώμα, εδώ βλέπουμε τη Γη, είναι σαν να αποτελείται από διαδοχικές, από επάγγελες πρότυπες σφαίρες, οι οποίες φτιάχνουν τον όγκο του σώματος, όπου ο όγκος είναι πολλαπλάσιο του όγκου της πρότυπης βαρυτικής σφαίρας, η μάζα είναι πολλαπλάσια της πρότυπης και η συχνότητα είναι πολλαπλάσια της θεμελιώδης. Άρα, έχουμε μία ενέργεια που όλα τα άλλα σώματα έχουν πολλαπλάσια αυτής. Να δούμε λοιπόν το θέμα στο μικρό πλευμα της ύλης. Αφού στην επιφάνεια μιας βαρυτικής σφαίρας το πεδίο ταχυτήτων είναι σταθερό, τότε όσο μειώνεται η ακτίνα, δηλαδή η μάζα, θα μεγαλώνει η επιτάχυνση. Παράδειγμα, μια βαρυτική σφαίρα που έχει μάζα της τάξης του 10 στη μείον 12. Έχει ένα τέτοιο πεδίο κυκλικών συγκροτήτων, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό το πεδίο δημιουργεί στην επιφανειά του βαρύτητα 9,81. Όσο δημιουργεί δηλαδή, όση βαρύτητα δημιουργεί η μάζα της Γης στη δική της πραγματική επιφάνεια, τόση ακριβώς βαρύτητα δημιουργεί ένα σώμα τόσο απειρολάχιστο στην βαρυτική του επιφάνεια.
στην επιφάνεια της βαρυτικής σφαίρας του πρωτονίου, που έχει μία μάζα 10 στη 27. Η επιτάχυνση στην επιφάνεια της βαρυτικής του σφαίρας είναι 3,94 επί 10 στη 16. Δηλαδή, αν εκεί μπορούσαμε να βάλουμε ένα κιλό, τη μονάδα μέτρησης, θα δεχόταν δύναμη 4 επί 10 στην 16 νιούτον. Αυτά τα αποτελέσματα προφανώς ξενίζουν και θέτουν για πρώτη φορά το ερώτημα μήπως η λεγόμενη πυρηνική δύναμη είναι τελικά δύναμη βαρύτητας. Κάναμε πολλά παραδείγματα, έχω να σας προσθέσω σε ένα πίνακα, δεν θα το κάνω. Όσο μικρή είναι η μάζα και φτάσαμε μέχρι τη μάζα Planck, οι επιταχύνσεις φτάνουν στην 24, στην 39 κτλ. Και πρέπει να εξετάσουμε εάν τελικά ο μηχανισμός που κρατάει τα νουκλεόνια στον πυρήνα είναι η πυρηνική δύναμη με την φύση όπως την περιγράφουμε σήμερα ή αν τελικά είναι οι βαρυτικές σφαίρες των νουκλεονίων που έχουν τόσο πολύ μεγάλες ισχυρές επιταχύνσεις που κρατάνε ενωμένο τον πυρήνα. Έτσι, επειδή κάποιος έλεγε ότι αυτά ισχύουν στο σφαιρικό χώρο και πώς δημιουργείται αυτό το τζε στην κορφή της βαρυτικής σφαίρας. Μπορεί κανείς να μελετήσει το βαρυτικό φαινόμενο και στην βαρυτική σφαίρα, στο κέντρο, και σε έναν ορθογόνιο χώρο αντίστοιχο και σε έναν τυπικό χώρο αντίστοιχο, αλλά αυτό που πρέπει να επισημάνουμε από εδώ και στο εξής είναι ότι εάν θέλουμε, έχουμε μια βαρυτική σφαίρα και έχει μια συγκεκριμένη πυκνότητα. Εάν μελετήσουμε αυτή την πυκνότητα, θέλουμε να είναι σταθερή στον ορθογόνιο ή στον τυπικό χώρο, τότε βλέπουμε ότι η αντίστοιχη μάζα που είναι στον κυβικό χώρο γράφεται με τη μορφή γινωμένου, μεικτού γινωμένου, τριών βαρυτικών κυμάτων. Δηλαδή, στον ορθογόνιο και κυρίως στον κυβικό χώρο, η μάζα φαίνεται να έχει τρεις διαστάσεις. Και βεβαίως, εφαρμόζοντας με τον ίδιο τρόπο τους τύπους από τη βαρύτητα σφαίρα στον κυβικό χώρο, ξαναπροκύπτει ο όνομας βαρύτητας. Και αν πάμε σε μια πολύ ειδική περίπτωση, όπου ο κυβικός χώρος έχει πυκνότητα ένα διασέι στο τετράγωνο, τότε πράγματι βρίσκουμε ότι η συχνότητα που προκύπτει από τη διαίρεση δύο παγκόσμιων σταθερών. Βλέπουμε δηλαδή ότι η συχνότητα στον ενεργειακό χώρο είναι η θεμελιώδη συχνότητα προς την τιμή της ταχύτητας του φωτός. Και ότι η βαρυτική σφαίρα είναι πια η ενέργεια ισοδυναμίας, όπως λέμε, του Αϊνστάιν. Δεν μπαίνω στην απόδειξη του τύπου. Εδώ παραστατικά μπορεί κάποιος να το δει ότι στον ενεργειακό χώρο η συχνότητα, η πρώτερη, αντιστοιχεί σε 3,57 εκατομμύρια γήινα χρόνια. Και ότι αυτή η συχνότητα επιταχύνεται φωτός φτάνει στη θεμελιώδη και τα πολλαπλάσια μετά πάρει σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μία συχνότητα αναφοράς.